Αυτό το επεισόδιο είναι αφιερωμένο στο φίλο μου τον Νίκο, ο οποίος αποφάσισε ότι θα ήταν καλή ιδέα να δει μαζί με τους γονείς του τον κοινόδοντα. Η αλήθεια είναι ότι για να κάνεις κάτι τέτοιο πρέπει να είσαι εντελώς βλαμμένος, αφού είναι προφανές πως αν μη τι άλλο η προβολή αυτή θα προσφέρει άφθονες στιγμές αμηχανίας και πιθανότατα θα οδηγήσει και σε άβολες συζητήσεις που πολύ θα ήθελες να αποφύγεις. Δεν είναι όμως για όλες τις ταινίες τόσο ξεκάθαρο αν είναι κατάλληλες για οικογενειακές προβολές και έτσι μπορεί μια υπεράνω υποψίας ταινία να σε μπερδέψει και να σε κάνει να μετανιώσεις την ώρα και τη στιγμή που τη διάλεξες. Σε αυτό το επεισόδιο λοιπόν αποφάσισα να σας παρουσιάσω 5 ταινίες που δεν πρέπει να δείτε με τους γονείς σας. Black Swan. Μια ταινία με την Natalie Portman και τη Mila Kunis με θέμα τον μπαλέτο δεν μπορεί παρά να είναι μια χαλαρή ταινία για μια ωραιότατη οικογενειακή προβολή. Η φρικτή σχέση μητέρας-κόρης και οι πολλές σκοτεινές ερωτικές σκηνές της ταινίας δένουν πολύ καλά με την υπόθεση και το κλίμα που θέλει να διαμορφώσει ο σκηνοθέτης, πιθανότατα όμως θα είναι μια αρκετά άβολη εμπειρία αν τη δείτε μαζί με τους γονείς σας. Borat. Σε περίπτωση που δεν έτυχε να γνωρίσετε την πασίγνωστη αυτή περσόνα του Sacha Baron Cohen, μην τολμήσετε να το κάνετε μαζί με τους γονείς σας. Παρότι είναι κορυφαίο στο είδος του, το Borat είναι ίσως η πιο άβολη ταινία που μπορεί να δει κανείς, ειδικά μαζί με τους γονείς του. Μια ματιά στο τρέιλερ θα σας πείσει. Οποιαδήποτε ταινία του Lars von Trier. Αν δεν έχετε δει στο παρελθόν κάποια ταινία του και αποφασίσετε να ξεκινήσετε τώρα, καλύτερα να το κάνετε με την κατάλληλη παρέα και όχι με τους γονείς σας. Ο εν λόγω κορυφαίος σκηνοθέτης αρέσκεται ιδιαίτερα στο να προκαλεί με ακραίες σκηνές σε όλες τους σχεδόν τις ταινίες. Οι εικόνες που βλέπετε δίπλα μου είναι χαρακτηριστικές. Team America World Police. Μη βιαστείτε να πείτε ότι είμαι υπερβολικός. Ναι, πρόκειται για μια ταινία με μαριονέτες. Είναι όμως μια ταινία από τους δημιουργούς του South Park και ενώ μπορεί να αποτελεί μια πολύ διασκεδαστική επιλογή για παρέα, μάλλον θα αποβεί καταστροφική αν δοκιμάσετε να τη δείτε με τους γονείς σας. Πέρα από την αμηχανία σε πολλές σκηνές σαν αυτή ή αυτή, ετοιμαστείτε για μια επικοδομητική κουβεντούλα στο τέλος της ταινίας με θέμα «Τι αηδίες βλέπει η νεολαία σήμερα». Το τελευταίο, Ταγκό στο Παρίσι. Εντάξει, λέτε, ας μην το ρισκάρουμε. Ας βάλουμε κάτι κλασικό, κάτι ρομαντικό, της εποχής τους, κάτι ωραίο και απλό να κυλήσει έτσι ήρεμα και ωραία βραδιά. Αν δε, για όσους δεν έχετε δει αυτή την κλασική ταινία, πραγματεύεται τη σχέση μιας νεαρής Παριζιάνας με έναν Αμερικάνο μεσήλικα, ο οποίος θέλει η σχέση αυτή να βασίζεται αποκλειστικά στο σεξ. Και σε αυτή τη σκηνή την αλήφη με Βιτάμ. Εσείς αλήθεια την έχετε πατήσει ποτέ διαλέγοντας την ταινία που θα δείτε με τους γονείς σας? Γράψτε μας τις εμπειρίες σας στα comments. Και αν θέλετε ένα μπλουζάκι σαν κι αυτό, θα το βρείτε εδώ. Και subscribe να κάνετε.